ως δημότης, ως ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος και επαγγελματία του τουρισμού, θέλω να δηλώσω τη λύπη μου για τις παροχημένες δηλώσεις του κυρίου Νίκα όσον αφορά την έκθεση εναλλακτικού τουρισμού, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην πόλη μας με αφορμή πρωτοσέλιδο δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας. Και σας ευχαριστούμε για την προβολή που έχετε δώσει μέχρι στιγμής στην έκθεση και συνεχίζετε, γιατί είναι απαραίτητη στα πρώτα της βήματα. Ανέφερε ο κύριος Νίκας ότι το τουριστικό προϊόν της περιοχής μας αποτελεί το 2,6% των εισοδημάτων μας. Ποιος τον εμπόδισε 13 ολόκληρα χρόνια να κάνει ενέργειες για την αύξηση αυτού του ποσοστού? Βρισκόμαστε στο λιμάνι. Γιατί πριν και μετά την πετυχημένη διοίκηση κάποιων από εμάς στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας είχαμε 5-6 κουραζιέρες, φτάσαμε τις 37 και ξαναγυρίσαμε στις 5-6 κουραζιέρες σε αφήξεις και το πανηγυρίζουμε? Απαντήσεις του τύπου προβλήματα με την Τουρκία και τα σχετικά τις καταρρύπτει ο αριθμός των αφήξεων στο λιμάνι του Ναυπλίου και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, για να μην έχουμε κάποια τέτοιου τύπου απάντηση. Τι θα πείραζε αν γινόταν η έκθεση στο χώρο της κεντρικής προκυμαίας, μια περίοδο κατά την οποία θα δίναμε οικονομική ανάσα στα μαγαζιά του λιμανιού και της παραλιακής, τα οποία χυμάζονται? Για να μην πούμε ότι θα διπλασιάζαμε τον αριθμό των εκθετών, γιατί θα είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε για λίγες μέρες πολλά από τα επαγγελματικά σκάφη που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό θαλάσσιο χώρο και τα οποία σε λιγότερο από ένα μήνα θα βρίσκονται στη μεγάλη κλαδική έκθεση στο Ναύπλιο. Ένα στόλος περί των 160 σκαφών επαγγελματικών. Κάποιους από αυτούς θα είχαμε τη χαρά να τους έχουμε μαζί μας. Ζητήσατε να γίνει εδώ στην κεντρική επιμέλεια? Ακούσαμε δηλώσεις περί φίλων και κολλητών. Εάν κάποιοι, κρίνοντας από τον τρόπο τον οποίο λειτουργούν αυτοί, παλαιοκομματικά και πίσω από κλειστές πόρτες, θεωρούν ότι το σύνολο των επαγγελματιών της Πελοποννήσου, όπως επίσης και οι θεσμικοί φορείς οι οποίοι τους εκπροσωπούν, όπως είναι τα επιμελητήρια, οι ενώσεις καταλυματιών, οι ξενοδόχοι, οι εστιάτορες, λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο, πάει να πει ότι δεν έχουν ιδέα πώς λειτουργεί η κοινότητα του τουρισμού. Ακούσαμε επίσης να στρέφεται ο κύριος Νίκας κατά του brand name Ηθική Πελοπόννησος, μη γνωρίζοντας ότι μόνο εάν έχουμε όλοι μαζί ένα συγκεκριμένο τουριστικό προϊόν μπορούμε να επιβιώσουμε στην παγκόσμια αγορά του τουρισμού. Θα δώσω και ένα παράδειγμα για να γνωρίζουν κάποιοι φίλοι και φίλες. Το πιο γνωστό αναψυκτικό που είναι στο κόκκινο κουτάκι, το οποίο γνωρίζουμε όλοι, έτσι, από τότε που φτιάχτηκε ούτε όνομα έχει αλλάξει, ούτε η σηματοποίησή του έχει αλλάξει πάρα πολύ, μόνο πολύ ελάχιστες τροποποιήσεις, έτσι. Και η διαφημιστική καμπάνια που κάνει κάθε χρόνο, παρόλο ότι είναι νούμερο ένα στην αντίστοιχη αγορά, κάνει τις πιο επιθετικές και τις πιο ακριβές διαφημιστικές καμπάνιες παγκοσμίως. Αυτό είναι marketing όταν θέλεις να πουλήσεις ένα συγκεκριμένο προϊόν. Θέλουμε να ζητήσουμε συγγνώμη από τα μαγαζιά του λιμανιού και της παραλίας, τα οποία θέλαμε με τον πιο φυσικό τρόπο να τα στηρίξουμε, τώρα που δοκιμάζονται οικονομικά. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, το αίτημά μας απερίφθη από τη Δημοτική Αρχή για την πραγματοποίηση της έκθεσης στην κεντρική προκυμαία. Θα υπάρξει όμως ειδική μέρημνα για αυτά τα μαγαζιά και θα κλείσω λέγοντας ότι όλοι εμείς, σε αντίθεση με ανθρώπους τους οποίους τους διακατέχουν εγωιστικά συναισθήματα, παροχημένες αντιλήψεις, απειρία πάνω στο ευαίσθητο τομέα του τουρισμού, απειρία γύρω από το επιχειρήν, καθότι κάποιοι από αυτούς είναι κρατικοδίαιτοι μια ζωή, παντελής άγνοια για τα προβλήματα των εξειδικευμένων επαγγελματιών που οι οποίοι λειτουργούν στην περιφέρεια Πελοποννήσου και στους νομούς αυτής, θα βρισκόμαστε στην έκθεση, θα δημιουργήσουμε ελκυστικά πακέτα διακοπών σε συνεργασία, δραστηριότητες, διαμονή και διατροφή και αποδεικνύοντας το πνεύμα φιλοξενίας του Έλληνα, θα αποστείλουμε προσκλήσεις για την τελετή των εγγενείων και σε όσους στήριξαν τη δημιουργία αυτής της έκθεσης, στους οποίους τους ευχαριστούμε θερμά, γιατί βρήκαμε πάρα πολλές δεκάδες υποστηρικτές αυτής της έκθεσης, ο καθένας από το χώρο του, αλλά και σε όσους την πολέμησαν και την πολεμούν μέχρι σήμερα. Για μας, τουρισμός σημαίνει συμπράξεις, δημιουργία εμπειριών και κοινή πορεία. Και εύχομαι να το αντιληφθούν και όσοι αδυνατούν να το αντιληφθούν αυτό. Αλλιώς το χρονοτούλαπο της ιστορίας θα έχει μια θέση για αυτούς.